Και όπως σας είχα υποσχεθεί, εδώ στο Mood Radio, στο μουσικό μας καράβι, ο Μάριος Μαγιάτης. Γεια σου Μάριε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Να σε καλωσορίσουμε στο μουσικό μας καράβι. Καλώ σας βρήκα. Τι κάνεις, πώς περνάς? Καλά, μωρέ, καλά. Ήσυχα. Πώς τα βλέπεις εδώ τα διαδικτυακά? Πολύ όμορφα και οργανωμένα σε βλέπω εδώ, όμορφα, με το κρασάκι μας. Είπαμε σήμερα rock καταστάσεις. Mm-hmm. Έχουν μπει πολλοί φίλοι σου και πολλοί φίλοι της εκπομπής. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα ζωντανεύουν με τη μουσική. Mood Radio. Μάριος Μαγιάτης σήμερα εδώ στο μουσικό μας καράβι. Καλησπέρα και πάλι. Ακούσαμε το κενό από τη νέα σου δουλειά, Φως. Έτσι. Κυκλοφόρησε τώρα, πρόσφατα. Εβδομάδες, δύο, κάπου εκεί. Από την FM Records. Mm-hmm. Περιέχει 9 κομμάτια το CD. Και το βλέπω εδώ το CD. Mm-hmm. Πραγματικά πολύ όμορφο. Έχει και μάλιστα είναι τυπωμένο σε βινίλιο. Ναι, βινίλιο. Αυτό το CD θα το κερδίσουν τρεις τυχεροί ακροατές. Mm-hmm. Οι οποίοι στο chat room, τα παιδιά που θα μπουν στο chat room είναι αυτόματα μπαίνουν στην κλήρωση. Τώρα για όσοι φίλοι επιθυμούν το CD του Μάριου, μπορείτε να στείλετε ένα email στο moodradio@gmail.com ή σε προσωπικό μήνυμα να μου στείλετε σε μένα ή στο Μάριο. Ή στο δικό μου Facebook Μάριος Μαγιάτης Εγκρίκλης και με βρίσκεται η Μάριος Μαγιάτης fanpage. Ωραία. Και στέλνετε inbox και μιλάμε. Ακούσαμε το κενό. Για πες μας λίγο για το κενό, πώς προέκυψε. Το κενό είναι ένα κομμάτι 3 χρόνων περίπου. Mm-hmm. Μουσική έχει γράψει ο Σπύρος ο Μέξας, ένας πολύ καλός μουσικός και πολύ καλός μου φίλος. Και με φώναξε να το ακούσω κάποια στιγμή. Δώσαμε το κομμάτι στην Αγγελική Μαρασλή, η οποία έγραψε τους στίχους. Υπέροχους στίχους, μιλάει το κομμάτι για τα ζευγάρια, τα οποία τους χωρίζει ένα χάσμα. Οι μέρες μας, τέλος πάντων, που είναι δύσκολες σχέσεις. Και το αγάπησα αμέσως μόλις άκουσα τη μουσική. Και η Μαρασλή έκανε πολύ καλή δουλειά στιχουργικά. Και έτσι ηχογραφήθηκε το κομμάτι και είναι αυτό που ακούτε. Είναι πολύ δυνατό κομμάτι, ωραία ενορχήστρωση. Ναι. Πραγματικά. Ναι. Περνάει και το τρένο. Τη στιγμή. Μια χαρά. Είναι πολύ ροκ κατάσταση και αυτό. Σε λίγο θα μας παίξει και ζωντανά. Μάλιστα έχει έρθει ένας φίλος του. Ο Κωστάκης μου, ο φίλος μου εδώ. Εδώ ο Κωστάκης. Πες μια καλησπέρα δυνατά να σε ακούσουμε. Και κάνει λίγο την κιθάρα έτσι να. Λίγο. Για να κάνει ένα γκρανγκ. Τι θα ακολουθήσει σε λίγο. Μην κάνεις φάλσο όμως. Κενό. Κενό, είπαμε για το κενό. Mm-hmm. Το πρώτο Σπύρος κομμάτι. Μέξας μουσική, Αγγελική Μαρασλή στίχους. Mm-hmm. Και πολύ όμορφο βίντεο κλιπ υπάρχει στο YouTube. Λοιπόν, το βίντεο κλιπ το έκανε ο Ντομινίκ Παπα Εμμανουήλ. Mm-hmm. Ο οποίος αυτό το παλικάρι κάνει τα πάντα. Κάνει βίντεο κλιπ, γράφει μουσική. Κάπου το είδα και μέσα στο βίντεο. Ναι, ναι, έχει γράψει 3-4 κομμάτια. Παίζει πιάνο, παίζει κιθάρα. Παίζει ότι κάνει τα πάντα. Mm-hmm. Και είναι πολύ καλός μου φίλος καθώς και με βοήθησε. Και έτσι κάναμε αυτή τη δουλειά. Ο τίτλος του δίσκου είναι Φως. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε φως, είναι πολύ σκοτεινή η εποχή που ζούμε. Ακριβώς αυτό, όπως το λες. Το βάλα και για γούρι να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Το φως. Είναι και ένα κομμάτι που θα το ακούσουμε σε λίγο. Το βάλα για γούρι, να είναι κάτι φωτεινό ρε παιδί μου, να βγει κάτι να θετική είναι ενέργεια. Είναι η πρώτη σου προσωπική δουλειά, έτσι. Η πρώτη. Και γι' αυτό το βάλα και για γούρι το φως. Mm-hmm. Να πούμε έτσι δύο πράγματα για σένα, δύο λόγια για σένα. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησες. Καταρχήν που γεννήθηκες, Αθήνα, έτσι. Γεννήθηκα, ναι, δεν έχει μία φτύρου σαλαμίνα. Λοιπόν, γεννήθηκα στην Αθήνα. Mm-hmm. Ένα χειμώνα, Δεκέμβρη. Mm-hmm. Λοιπόν, μεγάλωσα στον Πειραιά μέχρι τα 12 μου κάπου εκεί. Μετά πήγα στη Σαλαμίνα λόγω γιαγιάς και παππού. Mm-hmm. Και έτσι μ' άρεσε και η εξοχή και αυτά παιδάκι. Μεγαλώνοντας γνώρισα φίλους που έτυχε αυτοί οι φίλοι να είναι μουσικοί. Και έτσι μπήκα σε αυτό το τρυπάκι. Δεν έκανες κάποιες σπουδές δηλαδή? Σπουδές όχι. Καθόλου. Έχω πάει μια μέρα. Ο δύο. Ναι, μια μέρα, ναι. Και αλλά τραγουδάς πολύ καλά. Ήταν πολύ μακριά και δεν προλάβαινα και γενικώ ήταν δύσκολο. Και τα οικονομικά και η απόσταση και όλα αυτά. Και θα σε ακούσουμε και ζωντανά. Και το δείγμα της δουλειάς σου. Ήσουν σε κάποιο συγκρότημα πριν, ή είσαι ακόμα δηλαδή. Είναι το ίδιο σχήμα. Είμαι στους Μέλλαν. Απλά το έχουμε γυρίσει με το κυβέρνημα με τον ομά μου μπροστά γιατί λόγω του CD. Ναι. Δεν έχουμε να διαχωρίσουμε κάτι με τα παιδιά. Ό,τι παίζαμε θα παίζουμε, τα κομμάτια μου παίζουμε πάλι. Παίζουμε διασκευές. Μια ομάδα είμαστε. Με τον Χρήστο και τον Κυρίτσι. Το Βασίλη τον Πογέα, όλη μπάντα. Μέλλαν, έτσι λέγεται. Μέλλαν, ναι. Σημαίνει στα αρχαία μαύρο. Α, ναι, Μέλλαν. Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Ήταν η μπάντα μου αυτή, τώρα θα βγαίνουμε κάπως, θα δούμε. Μάριος Μαγιάτης και Μέλλαν, Μάριος Μαγιάτης. Πάντως μου αρέσει μαύρο και φως. Ξέρεις, μαύρο και μια φως. Αντίθεση, έτσι, πραγματικά. Ναι. Μια που μιλήσαμε για φως, να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι. Ναι. Τα καλύτερα παίζουν μόνο εδώ. www.moodradio.gr
Μαζί μας ο Μάριος Μαγιάτης. Βλέπουμε εδώ τα σχόλια που γράφετε. Πραγματικά είναι πολύ καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά. Και ο Τάσος λέει πολύ ωραία φωνή, ωραία μουσική, ωραία στίχη. Να είσαι καλά, Τάσο. Είπαμε για το φως. Πόσα τραγούδια έχει το CD? Περιέχει 9 κομμάτια. Να τις πω με τη σειρά. Κοιτάξτε, θα τα ακούσουμε κιόλας τα περισσότερα. Ακούσαμε το κενό, ακούσαμε το φως, το ομώνυμο. Α, στο φως έχει γράψει μουσική στίχους ο Θανάσης Καραμπίνας. Α, μάλιστα. Και τα δύο. Αλήθεια, τώρα πώς αισθάνεσαι που τελείωσε η προετοιμασία του δίσκου? Εντάξει, μου έχει φύγει. Είναι πλέον τώρα στη διάθεση του κοινού. Ωραία, μου έχει φύγει το άγχος γενικώς από CD. Το ετοιμάζετε καιρό? Μας πήρε περίπου. Εντάξει, είχαμε τις ιδέες. Κάποια κομμάτια ήταν χρόνια που υπήρχαν στην άκρη. Ναι. Σε μια γωνιά τα είχαμε και το περιμέναμε να τα γράψουμε. Περίπου ένα εξάμηνο μας πήρε γενικώς να κάτσουμε να τα φτιάξουμε, πώς θα βγουν, γιατί τα 5 κομμάτια σκέψου υπήρχαν. Να πούμε ότι κυκλοφορεί από την FM Records. FM Records, ναι. Σας στηρίζει η εταιρεία, πώς το βλέπεις? Εντάξει, κάνει την προσπάθειά της. Γενικώς εταιρείες δεν είναι και όπως ήταν παλιά. Ναι, έχουν αλλάξει. Αλλά εντάξει, ναι. Έχει βγει δηλαδή σε κανονικό CD. Το έχουμε εδώ στα χέρια, το κρατάμε. CD. Δεν κυκλοφορεί σε δισκοπολία, να ξέρει ο κόσμος. Μην πηγαίνει σε δισκοπολία και το ψάχνει και πάει τσάμπα. Α, για πες, για πες. Κυκλοφορεί μόνο ιντερνετικά στο site της FM Records, που όποιος θέλει μπαίνει με την βάζουν pay safe, κάποιες κάρτες. Ψηφιακή μορφή. Ψηφιακή μορφή και το κατεβάζουν. Και όποιος θέλει μπορεί να το αγοράσει από εμένα. Να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου. Να έρθει επικοινωνία μαζί μου στο Facebook. Το στέλνω σε οποιαδήποτε πόλη, και αν είναι οπουδήποτε, θα βρούμε την άκρη. Να το δώσω στο CD. Και είναι και οικονομικό. Είναι οικονομικό, ναι. Επίσης στα live που κάνεις. Πάλι δίνω CD, ναι. Ωραία, ωραία. Θα δώσουμε και 3 CD, όπως είπαμε. Ναι, ναι. Δεν τα πληρώνετε. Αυτά είναι δώρο, έτσι. Αυτά είναι δώρο. Σε ευχαριστούμε κιόλας που μας έκανες. Εγώ ευχαριστώ. Αυτή την. Αλήθεια, Μάρια. Είπαμε για τις δισκογραφικές εταιρείες, τις δυσκολίες που έχουν. Να χαμηλώσουμε λίγο τον ήχο, γιατί. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι σήμερα να ξεχωρίσει ένας νέος καλλιτέχνης? Εσύ ασχολείσαι από το 2003, είναι 10 χρόνια τώρα, έτσι? Ναι, εντάξει, ενεργά από το 5, σκέψου, ναι. Έπαιζα, εντάξει. Είχες λάβει μέρος και σε talent show? Όχι, όχι. Έχεις πολύ γνωστή φυσιογνωμία πάντως. Όχι, όχι. Ή γράφεις πολύ καλά. Έχω πολλούς φίλους στο Facebook, γι' αυτό ξέρω. Γι' αυτό. Όχι, δεν έχω λάβει σε talent show και δεν νομίζω θα το έκανα ποτέ αυτό. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν με καλύπτει σαν άνθρωπο. Δεν είναι όμως μια ευκαιρία για αυτό να προβληθεί κάποιο? Εντάξει, είναι. Τι να σου πω τώρα, δεν είναι το γούστο μου. Δεν ξέρω γιατί. Γενικώς η τηλεόραση και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν δυνατότητες να ξεχωρίσεις. Και ας μην πας σε talent show. Ναι. Πιστεύω ότι αν ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης έχει ταλέντο, και το έχει, ρε παιδί μου. Με λίγη προσπάθεια, με πολλά live, με καλή επικοινωνία με τον κόσμο και μέσω του ίντερνετ. Και από κοντά. Το θέμα είναι να είσαι επικοινωνιακός, να συζητάς, να δίνεις τα CD σου, να το παλεύεις μόνος σου. Να το παλεύεις μόνος σου. Ναι, εντάξει, γιατί και οι εταιρείες πλέον δεν βοηθάνε όσο βοηθούσαν, γιατί δεν παίρνουν και όσα παίρνανε. Σίγουρα, ναι. Έτσι. Βέβαια είναι ευτύχημα που βγαίνει από μια εταιρεία. Έχεις από πίσω. Είναι ευτύχημα, ναι. Ναι. Έχει μια σφραγίδα. Και όλο αυτό θέλει και πείσμα και θράσος, θέλει πολλά. Είναι εντάξει, θέλει κυνήγι. Ναι. Και η εταιρεία. Εντάξει. Αν είσαι καλός, θα σε διαλέξει, θα σε επιλέξει. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι και εύκολο να. Όχι, δεν είναι και εύκολο, αλλά είναι και δύσκολο πλέον. Γιατί βλέπω σήμερα, στα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι τραγουδιστές της γενιάς σου ανεβάζουν στο YouTube κάποια κομμάτια και αυτό είναι, ξέρεις. Εντάξει, και μένουν εκεί. Και μένει μόνο εκεί. Εγώ απλά θεώρησα σωστό να βγάλουν άλμπουμ, γιατί θεώρησα τον εαυτό μου όριμο πλέον να βγάλω ένα CD. Αν μου λέγες πριν ένα χρόνο, δύο, δεν το βγάζα. Ναι. Τώρα θεωρώ ότι είμαι εντάξει, είμαι καλά γενικώς και μπορώ να το βγάλω. Και μπορώ να βγάλω κι άλλα στην πορεία μου. Πώς και να, νιώθεις γίνω, και να γίνομαι ακόμα καλύτερος. Για αυτή τη δουλειά, είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα? Κοίτα, εγώ γενικότερα είμαι ανήσυχος. Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος. Αυτά συζητάμε και με τον Ντομινίκ Παπαϊμανουήλ που συζητάμε με τα κομμάτια. Του λέω, μήπως να το αλλάξουμε αυτό, μήπως να το κάνουμε. Μου λέει, όχι, σταμάτα συνέχεια. Δηλαδή, τον ακούω κιόλας, είναι και μεγαλύτερος. Λοιπόν, γενικώς εγώ θα παλεύω να βγάζω όμορφα τραγούδια να ακούει ο κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα, η επιτυχία μου αυτή είναι για μένα. Αυτό. Το γουστάρεις πάλι? Το γουστάρω πάρα πολύ, είναι αυτό που κάνεις, έτσι. Μπορεί να ζήσει σήμερα ένας νέος καλλιτέχνης, όχι μόνο νέος, και καλλιτέχνης γενικότερα, από αυτό? Οι παλιοί καλλιτέχνες ζουν μια χαρά. Ακόμα και σήμερα, έχουν δύο. Μια χαρά ζουν. Ένα-δύο. Έχουν κάνει το budget σου, το έχουν μαζέψει το. Α, ναι. Εντάξει. Ζουν, μην τρελαθούμε. Και... επειδή εντάξει, θεωρείται πολυτέλεια η διασκέδαση πλέον. Εντάξει. Αναλόγω στη διασκέδαση. Κοίτα, καλά, εσύ απευθύνεσαι σε ροκ, έτσι. Κοίτα, άμα πας στις πίστες, ναι.
Σίγουρα. Και δεν πιάνει κρίση εκεί. Mm-hmm. Ουρές βλέπεις. Και αυτό δύο φορές την εβδομάδα, έτσι. Παρασκευή, Σάββατο, εντάξει. Δεν είναι... Αυτό θέλω να σου πω, ότι αρκεί σε ένα τραγουδιστή τέτοιο. Mm-hmm. Οι δύο φορές. Ναι. Τώρα στο χώρο μας. Δηλαδή μπορεί να ζήσει κάποιος. Εντάξει, να ζήσει με τρομερό. Mm-hmm. Με τρομερά χρήματα δεν μπορεί, νομίζω, δεν νομίζω να μπορεί να ζήσει. Ναι. Αλλά να τα βγάζει πέρα μπορεί, ναι. Σου είπαμε, πολύ προσπάθεια και πείσμα, έτσι. Θα πρέπει να κάνει και μια άλλη δουλειά, έτσι. Ναι. Όπως και εγώ κάνω. Δεν, mm-hmm. δεν το κρύβω. Ναι. Τα πρωινά μου δουλεύω κανονικά. Δεν. Ναι. Mood Radio. Μην πετάει φτερό στο πέλαγο και μαντάτο απ' την Αθήνα. Τι να θυμηθώ απ' τα μάτια σου που έχω να τα δω ένα μήνα. Τι να θυμηθώ απ' τα μάτια σου που έχω να τα δω ένα μήνα. Στα γρία σοκάκια της ψυχής ψάχνω μα δε σαν τα μόνο. Αχ να κοιμηθώ, να σ' ονειρευτώ που με ξεχάσες και λιώνω. Αχ να κοιμηθώ, να σ' ονειρευτώ που με ξεχάσες και λιώνω. Ούτε που σαλεύει το νερό, ούτε μου μιλούν οι γλάροι. Μου αργήσες πολύ, πες μου πως θα'ρθεις πριν να σβήσουνε οι φάροι. Έτσι, ευχαριστούμε για τον Κώστα, να τον ευχαριστήσουμε πραγματικά. Λοιπόν, να παίξουμε άλλο ένα. Να παίξουμε, ναι, θα παίξουμε. Τώρα που σας βρήκαμε. Λοιπόν, θα παίξουμε. Λοιπόν. Λεφτή να θυμηθώ, ναι. Είναι του Νίκο Ζούδιαρ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μουσική στίχη, ναι. Λοιπόν, θα παίξουμε Λευκή Καταιγίδα, Παυλίδης, αγαπημένος. Πολύ καλός. Λοιπόν, δώσουμε μια φά. Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά. Κάτι μες στην ψυχή μου κοιτούσα τις φλόγες κι αυτόν τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά τις σκίες της ερήμου. Χορεύοντας μου δείξες μέσα σε πέντε λεπτά τι θα πει πουθενά και πως χάνεται ο χρόνος. Ότι αν το πιστέψεις τα αλήθεια η αγάπη μπορεί. Ότι αν αφαιθείς σ' οδηγάει ο δρόμος. Τότε πέρασανε χρόνια, κυλήσαν νερά. Όμως κάπου βαθιά η φωτιά καίει ακόμη. Λυπάμαι που έφυγα εκείνη τη νύχτα κρυφά. Βιαστικά και χωρίς να ζητήσω συγγνώμη. Το μόνο που θα ήθελαν κάποτε
σε ξαναδώ. Είναι να πω ευχαριστώ για το θαύμα που είδα και να δώσω για μια τελευταία φορά το ρυθμό στον τρελό σου χορό στη λευκή καταιγίδα. Πάμε, Κωστάκι μου, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ όμορφο τραγούδι, Λευκή καταιγίδα, φοβερό. Και το είπες και πολύ έτσι ατμοσφαιρικά. Μάλιστα. Δεν μας παίρνει να το πω και δυνατά εδώ πέρα. Αλλά εντάξει. αλήθεια, έχεις έτσι μουσικές επιρροές, ήθελα να σε ρωτήσω, από αν υπάρχουν ξένοι, Έλληνες καλλιτέχνες? Έχω πάρα πολλές. Mm-hmm. Δηλαδή, ακούω ακόμα, μέχρι και metal ακούω. Τα πάντα, Τα πάντα. Ακόμα και λαϊκό τραγούδι. Λαϊκό τραγούδι, αναλόγως στο λαϊκό που. Mm-hmm. Τι λαϊκό λες. Ναι. Αν μου λες Πάολα, ας πούμε. Καλά, εντάξει. Δεν μπορώ να ακούσω. λοιπόν, περίμενε. Θέλετε να παίξουμε άλλο ένα κομματάκι τώρα που μας ζεστεί? Έτσι, έτσι. Ψήνεστε? Για να δούμε τι λένε εδώ στο chat room. Κάτι wow, κάτι. Μπράβο στον Κώστα. Έτσι. Άρα, Κατερίνα, παπά. Γενικά, πολύ καλά σχόλια. Μπράβο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, μια που είστε ζεστοί. Να παίξουμε άλλο κομμάτι, μην ξεσυνδέουμε πάλι και αυτά. Να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα σας παίξουμε και ένα κομμάτι τώρα. Αυτό να αφιερώσουμε. Ποιοι μας είχαν ζητήσει αφιερώσεις, για θύμισέ μου. Ήθελε η Βάσο για τον Μπάμπη, το φίλο της, μας ακούει από το Βόλο. Και ο Άλκης που έλεγε να αφιερώσουμε στην Κατερίνα ένα τραγούδι. Λοιπόν, θα σας αφιερώσουμε από Pix Lux ένα απαλό και ερωτικό κομματάκι. Mm-hmm. Που για αυτές τις περιπτώσεις είναι guarantee. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, και όλο με αφήνει. Όσοι θέλουν να δουν τον Μάριο έτσι σε ένα ακουστικό live, θα γίνει έτσι τον Θα γίνει, Νοέμβριο. Θα γίνει. 29 Νοεμβρίου, αργή ακόμα βέβαια. Αργή ακόμα, θα το είμαστε και χορηγοί επικοινωνία στο Mood Radio. Έτσι. 29 Νοεμβρίου στο θέατρο Έλιαρτ, στο Βοτανικό είναι αυτό. Εδώ στο Κεραμικό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και έχω και ένα λαϊβάκι σαν guest εκεί πέρα βέβαια. Με το Στρίγιο Νταουσανάκη στον Κορυδαλό. Θα ακούσουμε και τον ντουέτο. Ναι, με, έχουμε δίσκο. Και ένα κομμάτι με στο δίσκο. Στο Λιμπερτά, καφέ μπαρ Λιμπερτά, στην πλατεία Ελευθερίας. Σαλαμίνα. 3 Νοεμβρίου. Εκεί... Σαλαμίνα κάναμε πρόσφατα. Πρόσφατα. Στο Ρούκι, ναι. Κάναμε πρόσφατα. Θα προσπαθήσουμε να ξαναπαίξουμε πάλι και. Μακάρι να έρθει κόσμο να μα δει. Λοιπόν, αν θυμούμαι δεν θα πω το πολύ τον Αγγέλη, θα το ακούσουμε ηχογραφημένο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομματάκι το... Και όλο με αφήνεις να σας αφήσω, αφιερωμένο. Αγάπης φως της γης ταξίδια, μαύρα παράξενα παιχνίδια. Στο φως του ήλιου θα κουμπίσω το καλοκαίρι να μυρίσω. Μας προπανεί θα ταξιδέψω, μικρό κορίτσι θα σε κλέψω. Όσα αγαπάω μένω πίσω κι όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω. Αγάπης φως της γης ταξίδια, μαύρα παράξενα παιχνίδια. Στο φως του ήλιου θα κουμπίσω, το καλοκαίρι να μυρίσω. Μας προπανεί θα ταξιδέψω, μικρό κορίτσι θα σε κλέψω.
Όσα αγαπάω μένω πίσω κι όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Συντονισμένοι στο Mood Radio, στο ραδιόφωνο που σας αλλάζει τη διάθεση. Σήμερα μας την έχει αλλάξει εδώ τη διάθεση ο Μάριος Μαγιάτης. Εγώ. Εσείς. Και ο Κώστας βέβαια, με την κιθάρα του. Γιατί γελάμε όταν λέμε Κώστας όμως, γιατί... Να πούμε, είπαμε τα σχόλια πάρα πολύ καλά και στο chat room, χαμός γίνεται, θα μπουν τα παιδιά αυτόματα στην κλήρωση πριν τελειώσουμε την κουβεντούλα μας. Θα δώσουμε και τα ονόματα. Και τα ονόματα, ναι, να δώσουμε συντάκια. Βεβαίως. Και όποιος επιθυμεί συντάκι να με κάνει άντε στο Facebook και να επικοινωνήσουμε. Mm-hmm. Να δώσουμε με το Σταυριανό και να το δώσω συντή να σας δώσει. Βέβαια. Πριν μου ξεγλίστρησες όταν σου είπα για ποιους ξεχωρίζεις, ποιους καλλιτέχνες και αυτά, πες μας μερικά ονόματα έτσι που... Όχι, δεν ξεγλιστράω, εντάξει, λοιπόν. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ γράφεις και στίχους, έτσι. Ναι, γράφω. Δηλαδή, μα θα το κάνω, θα στο θέσω αλλιώς. Mm. Θα έδινες, μάλλον σε ποιο θα γούσταρες πολύ να δώσεις, σε ένα καλλιτέχνη. Δεν ξέρω, ρε γάμο. Στίχους. Που λες, αυτή η φωνή, ας πούμε, μου αρέσει και θα ήθελα να πει ότι στίχους. Κοίτα, αυτή που θέλω, ναι, να δώσω στίχους, γράφουν από μόνοι τους. Καλά, εντάξει, ναι. Δηλαδή, αυτό που με εκφράζουν κάποιοι καλλιτέχνες όπως Παυλίδης, όπως ο Γιάννης Αγγελάκας, όπως ο μέσο πιο έντεχνο, Νατάσα Μποφίλιου. Mm-hmm. Όλοι αυτοί γράφουν, έχουν. Δηλαδή... Η Νατάσα σου αρέσει. Έχω δει στον Νατάσα... σου... Είναι, ναι, είναι καλή. Ναι. Λοιπόν, και... Ας πούμε και ο Κραουνάκης είναι συνθέτης, αλλά τον έχω δει που λέει και λονών κομμάτια. Mm-hmm. Έτσι σαν guest, σαν... Κραουνάκης, ε? Mm-hmm. Εντάξει. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια σε ποιο θα δυνατό, ναι, θέλω να λέω. Λέμε έτσι. Δεν, να σου πω ονόματα. Ναι, για πες μου. Στον Πάνο μου, Ζουράκι, ας πούμε. Θα δυνές. Ο άλλος λέει ναι. Ο Κώστας λέει ναι. Να είναι καλά το παιδί. Ναι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ναι. Ωραίο, γιατί ειλικρινά. Γενικώς, καλά. Πολλά, ναι. Μάλλον δεν σε αρέσει το στυλ. Καλοδεχούμενα όλα, μωρέ. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να λέω βλακίες. Όχι, γιατί. Εντάξει, απλά. Ναι, κάτσε, γιατί έχουμε δυναμώσει πολύ το μικρόφωνο. Εδώ είμαστε. Δεν θα έγραφα, όχι, δεν είναι Ζουράκι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ναι, θα έγραφα. Θα γούσταρα να δω. Θα γούσταρα, ναι. Πες μου. Έτσι, μια, κάτι να σκεφτώ. Μάλιστα το game. Για να είναι λίγο έτσι μια έκπληξη. Γιάννη Πλούταρχο. Μπράβο. Θα έγραφα. Γιάννη Πλούταρχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει. Ναι, ναι. Είναι του λίγου λαϊκού. Όχι. Δεν θα δίνει τον Αντώνη. Όχι. Μένα μου αρέσει ο Αντώνη. Νατάσα Θεοδωρίδου. Για πε άλλο. Άλλο όνομα, ναι. Να σε πάω σε πιο ροκ, έτσι. Γενικώ πήγαινα μαλλού. Και πιο νεότερος, έτσι. Ναι, αμέ. Λεωνίδας Μπαλάφας, ας πούμε. Χαλαρά. Ωραία. Το γουστάρω πάρα πολύ. Ωραία, Λεωνίδα. Ναι, ναι. Καλά, για Παυλίδη και αυτά δεν το συζητάω, ναι. Σιγά μου ζήταγε όμως. Ναι, αλλά γιατί, δεν ξέρω. Εντάξει. Πολλές φορές. Λοιπόν, ναι. Έχουμε πολύ δυνατά το χαλί μας. Εντάξει, το φτιάξαμε και αυτό. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Έτσι. Έχεις κάνει και εσύ ραδιόφωνο, έτσι. Έκανα παλιότερα, ναι, σε Σαλαμίνα. Την εμπειρία σου. Ωραία εμπειρία, αλλά γενικώ δεν προλάβαινα και σταμάτησα. Mm-hmm. Γιατί είχα και άλλες υποχρεώσεις με τη μουσική και όλα αυτά και δεν. Και σήμερα μας τιμάει η Σαλαμίνα μας και τιμάει. Ο FM Σαλαμίνα. Ναι, ναι, ναι. Και Σαλαμίς FM. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ο Νίκος, να είναι καλά τα παιδιά. Mm-hmm. Να συνεχίσουμε το παιχνιδάκι. Ό,τι θες. Εγώ μέσα είμαι. Ας πούμε τώρα μου έρχεται ένα λαϊκό έτσι όνομα. Γιώτα Νέγκα. Εννοείται. Ναι. Ωραίος. Σε κάτι έτσι πιο παλιότερες ερμηνεύτερες που έχουν κάνει έτσι το... Πόσο παλιότερες? Ας πούμε η Μαντώ, που είναι στην πιο pop. Ναι. Θα έδινες. Τρομερή φωνή. Όπως θα έδινα και στο Θέμη Δαμαντίδη. Mm-hmm. Ωραία. Τέτοιες φωνές αισθαντικές μου αρέσουν και ας είναι άλλου είδους. Ναι. Δεν είσαι, ας πούμε, το αποκλειστικά ροκ, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, και εγώ δεν έχω δηλώσει. Καλά, ποτέ. Και ο Μητροπάνος. Δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι με ροκάς. Έχει τραγουδήσει ροκ κομμάτια, έτσι. Ότι μ' αρέσει το ροκ δεν δηλώνω και ροκάς, έτσι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι. Εντάξει. Αλήθεια, πού πάει το ροκ σήμερα, ποια είναι η άποψή σου? Το ροκ. Υπάρχει το ροκ ακόμα. Υπάρχει. Το παλεύουν παιδιά, mm-hmm, μπάντες γνωστές, καλλιτέχνες. Mm-hmm. Το προσπαθούν. Υπάρχει, εγώ νομίζω, ακόμα το ροκ. Ναι. Και η εποχή μας το σηκώνει το ροκ. Έχουμε ξαναγυρίσει σε παλιές εποχές. Κάπου λίγο είχαν παραστρατήσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Με χάλαγε δηλαδή που έβλεπα, ας πούμε, στο Σταυρό του Νότου, ας πούμε, mm-hmm, μπουκάλια. Εντάξει. Ξέρεις, ουίσκι και αυτά. Ενώ το ροκ δεν είναι κάπως έτσι. Είναι πιο χαλαρό, είναι πιο. Εντάξει. Τώρα να πληρώσω άλλο 180 ευρώ μπουκάλι για να. 180, τζαμάρι. 180, πού το παίρνει το μπουκάλι. Θέλω να σου πω, ναι. Εντάξει. Είχαν λίγο ξεφύγει.
Εντάξει, το μπουκάλι, άμα είναι 4-5 άτομα, γιατί να μην το πάρουν. Συμφέρει και οικονομικά, μην τρελαθούμε. Mm-hmm. Όχι 180 ευρώ. 180 ευρώ, όχι. Αυτό. Όχι. Θέλω, ναι. Το έχεις δει αυτό. Πριν 2-3 χρόνια. Α, ναι, ναι. Όχι, όχι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω επίσης. Να δω το σκονάκι μου. Ναι, ναι. Μουσικές επιρροές, είπαμε. Mm-hmm. Πότε ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησες μπροστά σε κόσμο? Σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Σε karaoke night. Για πες, για πες. Λοιπόν, στα 19 μου, ναι, πήγα σε ένα karaoke night και τραγούδησα. Mm-hmm. Αν θες ειλικρίνεια, ναι, αυτή είναι. Και έτσι ξεκίνησες κάπως και... Όχι, όχι, δεν ξεκίνησα έτσι. Απλά έτσι, ναι, μου λες πρώτη φορά είναι αυτή όμως. Πρώτη φορά. Λοιπόν, η επόμενη ήταν με τον φίλο μου τον Άγγελο, είχαμε φτιάξει μια μπάντα τότε, mm-hmm, μετά από κάνα χρόνο. Παίζαμε διασκευούλες και κάποια δικά μας κομμάτια που και έγραφα στίχους λίγο πιο αποτυχημένους από ό,τι γράφω τώρα. Mm-hmm. Και... αλλά είχε ενδιαφέρον, γούσταρε ο κόσμος τότε. Είχε κόσμο αυτό το live. Εντάξει. Δεν έγραφα όπως γράφω τώρα, δεν παίζαμε όπως παίζω τώρα. Όσο μεγαλώνω, ρημάζω και διορθώνομαι και. Η εμπειρία και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, πιο πολύ τότε Σαλαμίνα κιόλας κλειστός ο κόσμος, λέει ο Μάριος τραγουδάει, ας πάμε να το δούμε. Mm-hmm. Μαζεύτηκε ο κόσμος και έτσι έγινε το σκηνικό. Και έτσι μπήκα σε αυτό το τρυπάκι κιόλας. Ναι. Πριν που σε ρώτησα για, για τα talent show, mm-hmm, είχες έτσι μια... Δεν είναι του γούστου μου, δεν είναι του χαρακτήρα μου. Εν τω μεταξύ, στο δίσκο σου έχεις ένα ντουέτο με τον Στέργιο, mm-hmm, Δαουσανάκη, mm-hmm, ο οποίος βγήκε από, από τον Greek Idol. Από τον Greek Idol. Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Θα πάμε να ακούσουμε αυτό το ντουέτο. Ωραία. Πώς έγινε η επαφή με τον Στέργιο? Η επαφή έγινε... Εγώ γενικώς, επειδή έχω μια επαφή με στο Facebook και mm-hmm, μέσω ίντερνετ, είχα στείλει το κομμάτι το κενό να δει το βίντεο κλιπ μου, ναι, Στέργιος. Και έτσι πιάσαμε κουβέντα, μιλήσαμε, βρεθήκαμε για καφέ, τα είπαμε, αγαπηθήκαμε πάρα πολύ εύκολα, mm-hmm, συμπαθηθήκαμε. Λοιπόν... Και ο Στέργιος είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά ξεχώρισε μέσα από το Greek. Να σου πω την αλήθεια... Σαν παρουσία, όταν το βλέπα εκείνη την περίοδο, δεν θυμάμαι... Επειδή όπως τον ψυχολογώ το Στέργιο... Βγήκε, ναι. Εντάξει, και αυτός δεν ήταν και πολύ... Πάντως ήταν όμως μια ευκαιρία να το γνωρίσει περισσότερος κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Ήταν. Ναι, ήτανε. Του δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Mm-hmm. Και γράψαμε το κομμάτι, ένα κομμάτι που είχα και αυτό στην άκρη. Mm-hmm. Το δεύτερο μακριά σου. Έχεις γράψει τους στίχους αυτό. Γράψω τους στίχους αυτό και η μουσική του Ντομινίκ Παπα Εμμανουήλ. Του άρεσε του Στέργιου και έτσι ξεκινήσαμε και ήρθαμε σε επαφή. Mm-hmm. Το άκουσε το κομμάτι, το είπε, ήρθε στο στούντιο, το είπε. Και μετά από αυτό κάνουμε και πολλά live μαζί, ναι, με το Στέργιο. Και έχετε και ένα live τώρα, νομίζω. Και έχουμε και ένα live 3 Νοεμβρίου, ναι, ναι. Στο Κορυδαλό, στο Λιμπερτά, Πλατεία mm-hmm Ελευθερίας. Και από ό,τι είδα και οι τιμές είναι πολύ καλές, οικονομικές. Ναι, ναι, πολύ μικρές. Με 3 ευρώ, 6 ευρώ. Γενικώς προσπαθούμε, ναι, να έχουμε οικονομικές τιμές, γιατί... Mm-hmm. Ναι, ναι, mm-hmm, δεν λέει πλέον. Mm-hmm. Αλήθεια, πόσο φαίνεται όλο αυτό το ίντερνετικό ραδιόφωνο σε σχέση με το FM, έτσι? Εντάξει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έχουν αναπτύξει, έχει αναπτυχθεί γενικώς οι σταθμοί μέσω ίντερνετ και είναι και μεγάλη ευκολία για κάποιους παραγωγούς που θέλουν να το κάνουν πάρα πολύ αυτό και δεν έχουν τη δυνατότητα. Mm-hmm. Όπως εσύ και παράδειγμα, που το κάνεις και πάρα πολύ καλά. Πραγματικά πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ναι, μας δίνεται η ευκαιρία να παίξουμε ό,τι θέλουμε. Εννοείται. Ό,τι θέλουμε εμείς, χωρίς mm-hmm να μας κατευθύνουν κάποιοι. Και μπορώ να έρθω και εγώ για συνέντευξη χωρίς να βάλω βίσμα, ας πούμε. Ακριβώς. Ή να με πιέσει η εταιρεία σου. Ακριβώς, ναι. Να σε φέρω. Ναι, γουστάρεις και με φέρνεις. Underground, ωραία πράγματα είναι αυτά. Μ' αρέσουν. Εσύ πώς το πας με το ίντερνετ? Έχεις κάποιες σελίδες? Πού μπορούν να σε βρουν οι φίλοι? Έχω Facebook όπως όλος ο κόσμος νομίζω. Μάριος Μαγιάτης Γκρίκλης, Μάριος Μαγκιάτης. Και fanpage που εκεί μπορούν να ενημερώνουν για τα πάντα. Μπορούν να μιλάνε, να απαντάω. Να μου λένε τη γνώμη τους, αρνητικά σχόλια, θετικά, ό,τι θέλουν. Και στο YouTube υπάρχει κανάλι, Στο YouTube υπάρχει κανάλι, Μάριος Μαγιάτης TV. Υπάρχει της εταιρείας μου, ο εφημερικός που έχω να ανεβάσει και τα κομμάτια. Τα κομμάτια. Και κάποια που έχω ανεβάσει και εγώ, ναι. Γενικώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βοηθάνε πάρα πολύ. Κοίτα, δεν έχεις κάποιο manager. Είμαι πιο ρομαντικός. Έχεις κάποιο manager που σε βοηθάει σε αυτό? Όχι, όχι, όχι. Όχι, μόνος μου. Μ' αρέσαν και εμένα, λέει ο Κώστας. Το βλέπω, το βλέπω. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, είμαι πιο ρομαντικός. Δηλαδή, μ' αρέσουν οι παλιές εποχές που πήγαινα στα θρησκοπολία, έψαχνα ενδιαφέρουσες μπάντες, χειμώνας. Έλειωνες. Πήγαινες στη Μετρόπολη, ας πούμε, μοναστηράκι, έψαχνες μπάντες, καλλιτέχνες καινούριους. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Και δεν έχει και λεφτά ο κόσμος να το κάνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και έχουν κλείσει όλα τα θρησκοπολία. Βέβαια υπάρχει και υπερπληθώρα νέων καλλιτεχνών. Υπάρχει, ναι.
χαμός γίνεται κάθε εβδομάδα και βγαίνουν και. Εντάξει, ναι. Καλά, να σου πω κάτι, καλά κάνουν και βγαίνουν. Αν έχουν δυνατότητα mm-hmm. και έχουν καλά κομμάτια και φωνές, γιατί να μην το κάνουν. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι ανάγκη να βγάλει CD κάποιος για να το κάνει. Mm-hmm. Εντάξει. Υπάρχουν πολλοί underground κάτι. Αλλά πώς θα ξεχωρίσει αυτός. Δεν είναι ανάγκη να πας σε μια εταιρεία για να ξεχωρίσει. Όχι, πώς θα ξεχωρίσει στον κόσμο, να ακουστεί. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν και πολύ καλές δουλειές, mm-hmm. αλλά δυστυχώς τους. Έχουν ένα μικρό κύκλο, ας πούμε. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Άτομα, ότι θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Ακόμα και να βγει στον δρόμο. Όταν ας πούμε τα FM ή η τηλεόραση δεν προωθεί. Ακριβώς. Ναι, αλλά αν ο άλλος δεν πάει στα FM mm-hmm. να χτυπήσει την πόρτα τους, να πει κοιτάξτε να δείτε αυτό σήμα, αυτά είναι τα κομμάτια μου. Mm-hmm. Και α φάει την ήττα του, μωρέ. Ναι. Δεν πειράζει. Και τι έγινε. Και εγώ ξέρω τι έχω φάει. Ναι. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να παλεύουμε. Ναι, σιγά. Αφού γιατί κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Δεν είναι ειρωνία όμως να βλέπουμε κάποια μοντέλα. Εντάξει. Να βγάζουν δίσκους τώρα. Αυτό είναι άλλο, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, αυτά είναι. Ναι. Τηλεόραση. Πάμε αλλού μετά, πάμε αλλού. Lifestyle και. Ακριβώς. Εντάξει. Το επόμενο κομμάτι είναι η πόλη των αγγέλων. Για πες μας γι' αυτό. Μάλιστα είναι ο τίτλος. Ναι, είναι και αγαπημένο κομμάτι. Los Angeles. Του δίσκου. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι έχει γράψει μουσική ο Ντομινίκ Παπαεμμανουήλ, που σου είπα πριν κάνει τα πάντα mm-hmm. και συμφέρει. Και στίχους έχει γράψει η Αγγελική Μακρινιώτη. Είναι ψηλογνωστή στίχουργός. Αγγελική. Μακρινιώτη. Πραγματικά πολύ ωραίο το CD. Μ' αρέσει, έχω φάει φλασιά τώρα. Που είναι βινίλιο. Είναι βινίλιο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Ωραίο. Είπαμε η πόλη των Αγγέλων. Mm-hmm. Μουσική όταν σου ήρθε. Ναι. Πώς έγινε, δεν σου ήρθε. Λοιπόν. Πες μας λίγο τη διαδικασία ναι. έτσι. Πάντα μ' άρεσαν αυτά. Και όταν ακούγα εγώ σαν ακροατή, είχα την περιέργεια. Μέσω τη Αγγελική Μαρασλή που έχει γράψει το κενό, άλλη τυπουργό, μου γνώρισε την Αγγελική Μακρινιώτη, δύο αγγελικές φίλες. Τη είπε κάποια λόγια για μένα, τη άρεσα, μου έδωσε κάποιου στίχους, του έδωσα στον Ντομινίκ Παπαεμμανουήλ του στίχους και έτσι πήγαμε μαζί και φτιάξαμε το κομμάτι. Ναι. Το είχα πει πώ το έχω φανταστεί εγώ, μου είπε τι ιδέε του και κάθισαμε μαζί και το φτιάξαμε. Και είναι ενδιαφέρουσα να ορχιστρωσή. Γιατί μιλάει το κομμάτι αυτό? Τα λέει ξεκάθαρα. Ναι. Τι να την κάνω εγώ την πόλη των Αγγέλων, mm-hmm. αν δεν μπορώ να τη μοιράζομαι μαζί σου. Μάλιστα. Για πάμε να το ακούσουμε. Να το χαρίσουμε κάπου. Έχεις κάπου να το. Να το χαρίσω στη Μάρθα μου. Ωραία. Για τη Μάρθα λοιπόν, που μας ακούει, φαντάζομαι. Mm-hmm. Λοιπόν. Ελπίζω να πέρασες καλά, Μαρία. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Να νιώσεις άνετα. Και ήταν πολύ λίγο όμως. Mm-hmm. Πολύ θέλω παραπάνω. Ναι. Θα έχουμε ήταν την ευκαιρία, λίγο. Φαντάζομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που μας άκουσε mm-hmm. και στο επανειδήν. Πήρες πολύ καλά σχόλια. Mm-hmm. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία λοιπόν. Φως ο δίσκος, το CD. FM Records. FM Records, Mood Radio, λύση τα σινιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Καταλαβαίνω. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδήν, Μάριε. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Να είστε καλά.